αν βρίσκεσαι προς Καβάλα μεριά, σου έχω το απόλυτο μέρος για ολόφρεσκο ψάρι. Θα πας Ηρακλίτσα, πάνω ακριβώς στο λιμανάκι της Ορατικό, στο Σαρί το εστιατόριο. Ο Γιάννης ο Σαρίς είναι πασίγνωστος σε όλο τον ομό για τα φρέσκα του τα προϊόντα. Στο Σαρί θα βρεις ολόφρεσκο ψάρι. Κάθε μέρα τα ψαρεύουν και εξαφανίζονται και ψαρούκλες όχι αστεία, πεντανόστιμα ορεκτικά, μεζέδες και τα συναφή για το τσιπουράκι και τέλεια κοκτέιλς για πιο special καταστάσεις. Και πάνω στη θάλασσα, πεντακάθαρο και full modern το μαγαζί. Ψάξε στο Σαρί στην Ηρακλίτσα και θα με θυμηθείς. Αρτοπείο Αλέξανδρος στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης από το 1926. Μεγάλη ποικιλία σε ψωμιά ψημένα σε ξυλόφορνο, ψωμιά ειδικής διατροφής, σφολιατοειδή, ντόνατς, κουρασάν, κέικ, αμέτρητες επιλογές σε γλυκά, τούρτες, παγωτά, όλα δικής μας παραγωγής. Απολαύστε τον καφέ σας και το πρωινό σας στο πεζόδρομο πάνω στον κεντρικό δρόμο της Ασπροβάλτας. Εκλεκτό μεζεδοπολείο Τρούφα με ποικιλία μεζέδων για όλα τα γούστα, με μεγάλη γκάμα κρασιών και ποτών και εξαιρετικό περιβάλλον για να ανέβει η ψυχολογία σου και όχι μόνο. Μεζεδοπολείο Τρούφα, γιατί η απλότητα δεν είναι απλή. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, στην Ολυμπιάδος 101, με τηλέφωνο κρατήσεων το 2314-0732. Ασφαλιστικοί πράκτορες Point Value. Γιατί ποντάρουμε μόνο σε ό,τι έχει αξία. Ασφάλεια σημαίνει νιώθω προστατευμένος. Γι' αυτό και εμείς σας προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τη ζωή, την υγεία, το αυτοκίνητο, την περιουσία σας. Ασφαλιστικοί πράκτορες Point Value. Στόχος μας η εξασφάλισή σας. Κάθε συμβόλαιο με εμάς προσφέρει ασφάλεια και οικονομία σε εσάς. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6936 686 881 και 882. Ηλεκτρονική διεύθυνση info@pointvalueinsurance.gr. Ασφαλιστικοί πράκτορες Point Value. Ζουν ανάμεσά μας και γνωρίζουν τις ανάγκες μας. Και λάτρεις του κλασικού και μοντέρνου ρούχου. Ψάχνεις κάτι ποιοτικό αλλά και προσιτό στην τιμή? Red Rock Jeans. Καλύπτουμε όλες τις εποχές. Με όλα τα μεγέθη, αλλά και υπερμεγέθη. Καντίνα Hollywood. Καφέδες, πρωινό, χυμή και ζουμερά μπέργκερ με μπέικον, ντομάτα, μαρούλι, σος. Πρώτο χιλιόμετρο αλατίνη θέρμης. Με τηλέφωνο το 231-0310-041. Red Rock Jeans.gr. Tosca Beach Hotel, το εμβληματικό ξενοδοχείο που συνδυάζει τη μοναδική ομορφιά και το μεγαλείο της φύσης με την προσιτή πολυτέλεια. Ενώ βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία με μια μοναδική αμμώδη παραλία και θάλασσα. Σε απόσταση μόλις 6 χιλιόμετρων από την πόλη της Καβάλας. Στις εγκαταστάσεις μας θα βρείτε χώρο στάθμευσης, μπαρ και εστιατόριο όπου θα απολαύσετε ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Άρτια εξοπλισμένα δωμάτια, διαμερίσματα και σουίτες με θέα στη θάλασσα. Ένα ξενοδοχείο ιδανικό για ζευγάρια, οικογένειες και ασφαλές για τα παιδιά. Tosca Beach Hotel. Η προσιτή πολυτέλεια. S4 Premium Security Services. Συστήματα ασφαλείας, περιπολίες, φύλαξη εγκαταστάσεων. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και καινοτόμες υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν από ανθρώπους για ανθρώπους. S4 Security. Πάθος για ασφάλεια. Φοβερά νέα για όλους τους γερμανόφερους στην Ελλάδα. Αν σε ενδιαφέρει να δουλέψεις από την άνεση του σπιτιού σου, έχοντας παράλληλα μια ανταγωνιστική αμοιβή, τότε έχουμε την κατάλληλη λύση για σένα. Έλα στην ομάδα της JobSan. Στη JobSan έχουμε τη δυνατότητα να σου προτείνουμε θέσεις τηλεργασίας στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών για Γερμανούς πελάτες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας, οπότε έχουμε την ευκαιρία να βρούμε κάτι που να σου ταιριάζει απόλυτα. Πέρα από τον ανταγωνιστικό μισθό, υπάρχει και η δυνατότητα για έξτρα μηνιαία bonus. Σε περίπτωση που προτιμάς να δουλέψεις από τα γραφεία, η JobSan διαθέτει υπερσύγχρονα γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, από όπου μπορείς να δουλέψεις μαζί με την ομάδα σου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινώνησε μαζί μας στο τηλέφωνο 6989-005-310. Οικογενειακή ταβέρνα, Νέα Πορφύρα. Σε έναν υπέροχα διαμορφωμένο χώρο, απολαμβάνετε καθημερινά ολόφρεσκα ψαρικά, ψαρολιχούδιες, αλλά και καλοψημένα κρεατικά που σας περιμένουν να τα γευτείτε με την παρέα σας. Οικογενειακή ταβέρνα, Νέα Πορφύρα.
Πλούσια κάβα ποτών και μια πανδεσία από ορεκτικά και σαλάτες ολοκληρώνουν τις ιδιαίτερες γαστρονομικές σας απαιτήσεις. Κάθε Σαββατό, Λαϊκή Ορχήστρα δίνει ξεχωριστό τόνο, με πολύκεφη και χορό, στη διασκέδασή σας. Η αίθουσα είναι ειδικά διαμορφωμένη για κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση. Διεύθυνση Ισιδόρου 19, Άνω Τούμπα. Τηλέφωνο ρεζερβέ 231 0922 710. Κινητό 698 0 879 768. Αφορική Κασαγιάννης, η πιο σύγχρονη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει ένα τεράστιο στόλο οχημάτων για όλες τις απαιτήσεις και φυλασσόμενη αποθήκη όλο το 24ωρο. Μεταφορές, μετακομίσεις, ψυγειομεταφορές με συνέπεια και επαγγελματισμό. Κασαγιάννης. Αν είσαι λάτρης του ποιοτικού ποτού, τότε η λύση είναι μονόδρομος. Κάβα Φραντζής. Στο κατάστημα μας θα βρείτε μια τεράστια γκάμα με τα μεγαλύτερα μπραντς της αγοράς και όχι μόνο. Η Κάβα διαθέτει μια σειρά από σπάνια ρούνια και ουίσκι. Στα 800 τετραγωνικά μέτρα της αποθήκης μας, σίγουρα θα βρείτε αυτό που ψάχνετε, καθώς επίσης και προϊόντα που ίσως να μην γνωρίζατε ότι μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα. Θα μας βρείτε στην Ακράτα Αιγαλίας, πάνω στη Παλαιά Εθνική Οδό και στο τηλέφωνο 26960032447 τις πρωινές ώρες. Προσεχώς και στο www.kavafrangis.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Coffee King. Καφέδες, ξυλικά, τσιγάρα, ποτά, αναψυκτικά, ινοπνευματώδη, παγωτά, ζαχαρώδη, σνακ. Αλυσίδα καταστημάτων Coffee King. Θα μας βρείτε σε όλη την πόλη. Τα καταστήματα μας βρίσκονται στην Εγνατία 43, Μοναστηρίου 174, Νέα Μοναστηρίου 68, Ιωνός Δραγουμή 10 Διαβατά, Μαρτύρων 62 Χορτιάτης. Αλυσίδα καταστημάτων Coffee King. Η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας σας. Παραδοσιακή ψαροταβέρνα Καρεκλάς. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους. Σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα, απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας, μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Ψαροταβέρνα Καρεκλάς, με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 με Θεμιστοκλής Σοφούλη 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310 413 230. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Γυράδικο των μοναδικών. Χρόνια τώρα σας προσφέρουμε γευστικές απολαύσεις σε σάντουιτς ή μερίδες με τα πιο αγνά προϊόντα. Σπεσιαλιτέ μας, το κλαμπ γύρος, τα λαχταριστά μας μπέργκερς και το πιο απίθανο ξεκοκαλισμένο κοτόπουλο σχάρας. Σαλάτες, αλυφές και πλήρης κάβα ποτών. Γυράδικο των μοναδικών. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Προφή 36, Πηλαία. Στο πρώην κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας. Delivery 308-318. Κουζίνα με ποιότητα και παράδοση στη γεύση. Θέα μοναδική, ατμόσφαιρα μαγευτική, φιλοξενία σπιτική. Τα Πιθάρια, με ιστορία 40 χρόνων, αποτελεί τον κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό της Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε τον μικρό μας παράδεισο με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους και άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Παραδοσιακό οικογενειακό εστιατόριο Τα Πιθάρια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 58 2214 στο Ρετζίκι. Τα Πιθάρια. Γιατί για μας ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός. Αν ψάχνετε για το καλύτερο μεζοδοπολείο στον Εύωσμο, τότε ανακαλύψατε το σωστό σημείο. Το Τρένο είναι ένα μεζοδοπολείο στη νέα πολιτεία Εύωσμου, όπου συνδυάζει ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον με ιδιαίτερα φιλικές τιμές και πολλές εκπλήξεις. Το Τρένο. Νέα πολιτεία Εύωσμου, Εθνικής Αντίστασης 102. Τηλέφωνο 2310 653 741. Και για κρατήσεις 697 744 0600.
Φίλες και φίλοι του Marmita Bet και του Bet Προγνωστικά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2023. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί εδώ παρεούλα για μία ακόμα φορά, μία ακόμα Παρασκευή, για να μιλήσουμε γιατί άλλο για στοιχηματάκι. Μία γεμάτη έτσι εβδομάδα που ολοκληρώνεται. Δεν είχαμε τίποτα στην αρχή. Είχαμε απραξία, αλλά το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι αρκετά γεμάτο και αρκετά έτσι δύσκολο. Νομίζω θα συμφωνήσει μαζί μου και ο Τάσος. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται? Καλά, φίλε, ήρεμα. Ξεκουραστήκαμε. Πόσο δύσκολη ήταν η εβδομάδα που πέρασε? Δύσκολη δεν ήταν, το αντίθετο. Εύκολη ήταν, με εθνικές, χαλαρά, τουλάχιστον από την άποψη της δουλειάς. Εντάξει, πολύ χαλαρά. Θα έλεγα ότι δεν είδα και υπερβολικά αγώνες. Ξεκουράστηκε λίγο το μυαλό γιατί μπαίνουμε και σε μαραθώνιο τώρα σιγά σιγά. Ναι. Οπότε ήταν καλή ευκαιρία για ξεκούραση. Ωραία, ωραία. Μαζί λοιπόν εδώ θα αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια της ελληνικής Super League, όλα τα παιχνίδια της Premier League. Φυσικά θα πούμε δύο κουβέντες και για άλλα μεγάλα παιχνίδια που γίνονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι πάρα πολλά και αρκετά έτσι δύσκολα από άποψη στοιχηματικής, αλλά που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από άποψη βαθμολογική. Αρχής γενομένης από το ντέρμπι σήμερα στη Γερμανία, το Bayer Μονάχου Leverkusen, αλλά και αύριο νομίζω στην Ιταλία είναι μια πολύ μεγάλη μέρα με Juventus Lazio και με Inter Milan. Πολλά ντέρμπι γενικά, ναι. Πολλά ντέρμπι, ισχύει. Και φυσικά υπάρχουν και τα δύο ντέρμπι τα ελληνικά, έτσι, το Κυριακή το βράδυ. Το ΠΑΟΚ Άρης και το ΑΕΚ Ολυμπιακός, τα οποία επίσης κεντρίζουν το ενδιαφέρον και των φιλάθλων και στοιχηματικά. Εγώ θέλω να σου εκμυστηρευτώ ότι έχω επιλογή και από το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Από το άλλο ντέρμπι το ελληνικό δεν έχω κάτι, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα μιλήσουμε και για τα ντέρμπι. Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι σήμερα ξεχωρίζει φυσικά από το σημερινό πρόγραμμα το παιχνίδι της Bayern με τη Leverkusen. Ναι, προφανώς. Δύσκολο παιχνίδι θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη, Τάσο. Πολύ ωραίο παιχνίδι για να δούμε τις δύο ομάδες. Δηλαδή από αυτά που διαβάζω, εγώ θα πω ότι δεν έχω κάτσει να δω ακόμη τη Leverkusen. Από αυτό που διαβάζω όλοι την ονομάζουν καλύτερη ομάδα της Λίγκας φέτος μέχρι τώρα. Ναι. Για την Bayern δεν έχω καλή άποψη, για την Bayern του Tuchel, έτσι. Δεν ξέρω, δεν μου έχει δείξει κάτι καλό. Περίμενα ότι με τον Kane θα βελτιωθεί, θα τη δούμε και αυτήν, αλλά πολύ ωραίο μάτς για, πρώτον για να δεις μπάλα και έτσι, για να βάλεις... Για Παρασκευή βράδυ πράγμα που δεν έχει κάτι άλλο, ναι, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι εξαιρετικά, πρέπει. Εξαιρετικά είναι. Επιλογή για να κάτσεις να δεις για μένα. Έτσι. Πάντως εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με το set των αποδόσεων για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα 60 ο άσος της Bayern απέναντι στην θεωρητικά, τουλάχιστον για μένα, στην μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή η οποία μπορεί να τη χτυπήσει στη Γερμανία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή ούτε η Dortmund εμένα μου έχει δείξει κάτι ότι μπορεί φέτος να είναι τόσο ανταγωνιστική όπως πέρσι, ούτε η Λειψία, ούτε κάποια άλλη ομάδα η οποία να πεις ότι έχει βγάλει μάτια και ότι μπορεί να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Εκτιμώ πάντως ότι ναι, εντάξει, έχει προβάδισμα η ομάδα του Μονάχου, αλλά το σετ των αποδόσεων δεν είναι τέτοιο το οποίο να σε κεντρίζει να ασχοληθείς μαζί του στοιχηματικά pre-game και σίγουρα σε καμία περίπτωση το κομμάτι το goal, έτσι. Δηλαδή το 1-30 τώρα στο over, okay. Πρώτα απ' όλα, Παναγιώτη, συγγνώμη λίγο, φίλε μου που ρωτάς, όντως τα διαβάζουμε τα σχόλια, μην νομίζεις, απλά επειδή υπάρχει λίγο ροή. Ό,τι είναι, τα βλέπω και άμα θέλετε κάτι το συζητήσω. Είναι και δικό μου λάθος αυτό. Ξέχασα να πω ότι φυσικά και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Βέβαια, να συζητήσουμε όποιο παιχνίδι τυχόν θέλετε, να σχολιάσουμε όποιο παιχνίδι θέλετε. Και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Ξεχάσαμε από έλα πόνο λέμε σου, λέει. Ναι. Τερπάρα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς αυτό το Σαββατοκυριακό. Και το περιμένω το μεταξύ είναι το Bayern Leverkusen, έτσι. Γιατί είναι το μόνο το οποίο παίζει μόνο του σε ξεχωριστή ώρα και μπορείς να κάτσεις εύκολα να κάτσεις να το παρακολουθήσεις για Παρασκευή βράδυ. Διψάμε και λίγο ποδοσφαιρικά λόγω των εθνικών ομάδων που εντάξει πονέσαν τα μάτια μας, ρε φίλε, πώς θα γίνει τώρα. Έτσι. Οπότε εντάξει, το ζητάς. Και κίνηση Champions League, έτσι. Δηλαδή, μεσοβδόμαδα έχουμε και ευρωπαϊκά. Ξέρεις, σου δώσανε μια ευκαιρία έτσι να ξεκουραστείς 10 μέρες και σε λένε πάρ' τα όλα.
Πάρε 10 ντέρμπι, πάρε και μεσοβδόμαδα. Έβλεπα το πρόγραμμα αυτές τις δύο τελευταίες μέρες, ξέρεις, που υπήρχε λίγο απραξία από παιχνίδια, και έβλεπα το πρόγραμμα πάει σε ρή μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, που έχει πάλι διακοπή για εθνικές ομάδες. Είναι ένας μήνας όμως κυριολεκτικά γεμάτος, ο οποίος αξίζει να κάτσεις να ασχοληθείς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε και ένα θετικό πρόσημο στοιχηματικά αυτόν τον ένα μήνα, να μπορέσουμε να ανέβουμε λίγο, να πάμε καλύτερα, να μπούμε σε ρυθμούς, να δείξουμε έτσι και πραγματάκια εδώ με τους φίλους, να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να στέλνουμε όλο τον κόσμο στο ταμείο. Λοιπόν, για να κλείσουμε το Bayern Leverkusen, στοιχηματικά τουλάχιστον εγώ, Τάσο, δεν θα πάρω κάτι από το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάτι. Φίλε, έχουμε ψάχνει πιο πολύ από άποψη στατιστικής. Ακριβώς, να υπενθυμίσουμε πάνω και όλα σε όσους μ' ακούνε ίσως πρώτη φορά, ότι γενικότερα και στο site μας και κανονικά όλοι θα έπρεπε να παίζουμε μόνο ό,τι έχει αξία, έτσι. Όπως είπες και εσύ, όταν δίνει ένα 60 ένα παιχνίδι και 4-0 να έρθει, φίλε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν έχει αξία να το πληρωθώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν έχει αξία να ρισκάρεις τα λεφτά σου πάνω σε ένα σημείο το οποίο δεν σε πληρώνει σωστά. Το έχουμε πει πολλές φορές, το εξήγησα και την προηγούμενη φορά. Κάπου εδώ απλά να αναφέρω, πριν ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, την ανάλυση, να πω σε όσους θέλουν ότι μπορούν να μπουν στην ομάδα μας στο Telegram. Είναι η ομάδα του site μας. Εκεί πέρα ποστάρουμε διάφορα πράγματα χρήσιμα, παιδιά, για όσους θέλετε να μάθετε για στοίχημα ή ακόμη και για κουβέντα, αν θέλετε να έρθετε. Ή επίσης, για την ώρα που έχει live αγώνες, ο Παναγιώτης είναι αρκετά ενεργός μέσα στο live betting στο Telegram. Αυτή τη στιγμή, επίσης, έχω ποστάρει στο Telegram ένα link στο οποίο υπάρχουν κάποια podcast μου. Τα podcast είναι όλα, να ξέρετε, Betting School. Έχω ξαναπεί ότι αυτά που συζητάμε εδώ πέρα και τα σημεία που δίνουμε είναι λίγο πιο ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Και την προηγούμενη φορά είχαμε βγάλει και το dinner, μίλησα και εγώ και είπαμε ότι όσοι θέλετε να παίξετε με ένα πιο επαγγελματικό πλάνο κτλ., μπορείτε πρώτον είτε του Παναγιώτη είτε των υπόλοιπων παιδιών τα σημεία να τα δείτε με ένα staking plan, που είναι πολύ πιο σωστό από το να σας λέμε εδώ ξερά σημεία, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα staking plan, και αργότερα και για όσους θέλουν, ας πούμε, να συμμετέχουν με τα συνδρομητικά πακέτα, εκεί μιλάμε για λίγο πιο επαγγελματικά πράγματα, λίγο πιο εξεζητημένα. Όποιος ενδιαφέρεται και θέλει να μάθει πράγματα, υπάρχει το link αυτή τη στιγμή μέσα στο group του Telegram. Εκεί πέρα είναι όλα τα podcast. Μιλάμε για value bets, για cash out, για το staking plan, σύστημα πονταρίσματος και γενικά τέτοια πράγματα. Ξαναλέω, όποιος ενδιαφέρεται για λίγο καλύτερη προσέγγιση πάνω στο στοίχημα και να μάθει πράγματα ή να βελτιώσει απλά το παιχνίδι του, μπορεί να συμμετέχει και να έρθει. Έτσι. Να πούμε για τα παιδιά που ρωτάνε ότι καταρχάς υπάρχει επιλογή και για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Θα φτάσουμε λίγο αργότερα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Για το φίλο που ρωτάει για τη Super League 2, είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον το μελετάω αρκετά. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Περιμένω λίγο να κατασταλάξει το πράγμα όσον αφορά τις ομάδες. Μέσα στην εβδομάδα είχαμε τον καταρτισμό των ομίλων. Δεν έχουν βγει πάρα πολλά μακροχρόνια στοιχήματα από τις στοιχηματικές όσον αφορά τη Super League 2. Ωστόσο, το λέω και το προαναγγέλω από τώρα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν θα ασχοληθούμε αρκετά με το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, ειδικά με το Βόρειο Όμιλο, όπου προσωπικά εγώ θα έχω τη δυνατότητα να παρακολουθώ και παιχνίδια ζωντανά εδώ, μιας και το γήπεδο του Αιωλικού που συμμετέχει φέτος πρώτη φορά Super League 2 είναι μόλις 2 λεπτά από εδώ, οπότε θα μπορώ να έχω άποψη ζωντανή και για τις περισσότερες ομάδες της κατηγορίας. Αλλά θα το πάμε βήμα-βήμα, παιδιά. Έγινε ο καταρτισμός των ομίλων. Να βγουν λίγο τα ειδικά, να βγουν λίγο τα μακροχρόνια και θα τα συζητήσουμε. Σίγουρα, στην ομάδα μας στο Telegram, την οποία μπορείτε να βρείτε το link κάτω ακριβώς από το βίντεο, θα ανέβουν μακροχρόνια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα όταν θα ξεμπερδέψουμε λίγο με το κομμάτι των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα ανέβει ένα κομμάτι μακροχρόνια με τη Super League 2 και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σίγουρα θα υπάρχουν επιλογές από αρκετά παιχνίδια. Απλά ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι είναι μια ιδιάζουσα κατηγορία η οποία αλλάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα αποδόσεις. Μέσα και στην ίδια ημέρα μπορούμε να δούμε απίστευτα πράγματα. Οπότε καλό θα είναι να έχετε μπει στο Telegram, να είστε to the point που λέμε, με το που θα δίνετε η επιλογή αμέσως να μπαίνετε, να παίρνετε και εσείς την ανάλογη απόδοση, για να μην έχουμε γκρίνιες μετά ότι το ανοίξαμε στο 2.10 και εγώ το πήρα στο 1.80 τώρα ή στο 1.50. Το λέω ειδικά για τη Super League 2, ξέρετε ότι είναι μια τέτοιου είδους κατηγορία, η οποία δημιουργεί ακριβώς αυτά τα προβλήματα. Για να επανέλθουμε σε αυτά που έλεγε, Στάσο, εγώ έχω μάθει ότι στο Twitter τρέχει και κάτι ακόμα όμως, το οποίο δεν μας το ανέφερες.
Θα το αναφέρω αυτό όταν φτάσουμε λίγο στο τέλος. Στο τέλος θα πω και τα σημεία μου από την Premier League, οπότε θα το αναφέρω. Για την ώρα ανέφερα λίγο τα podcast. Αλλά ήθελα να σου πω, Βίλιο, ότι με εξέπληξες που ασχολείσαι τόσο με Super League 2. Εγώ, ξέρεις, το θεωρώ αρκετά στημένο πρωτάθλημα, όχι μόνο εγώ βέβαια. Ναι. Και οι εταιρείες, νομίζω η 365. Μισή Ευρώπη, για να μην σου πω όλη η Ευρώπη τώρα. Φίλε, υπάρχει ακόμη το MaxBet, νομίζω, που δεν επιτρέπεται πονταρίσματα. Σε κάποιες εταιρείες, ναι. Σε κάποιες εταιρείες, ναι. Και σε κάποια παιχνίδια, έτσι, όχι σε όλα. Ανάλογα που βλέπουν ότι κυμαίνεται το ποντάρισμα. Τώρα είναι, νομίζω, είναι μια κατηγορία πολύ δύσκολη όσον αφορά το στοιχηματικό κομμάτι. Γι' αυτό και είπα στα μαξιά ότι... πράγματα και βλέπεις όπως λες και εσύ και αυτό που είπες, δηλαδή να μπορείς να προλάβεις κάποιες καλές αποδόσεις. Παιδιά, μόνο γι' αυτό ενδείκνεται. Μην προσπαθήσετε τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα να παίξετε αντικειμενικά και στα ίσια. Νομίζω, έτσι, γνώμη μου. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Το είπα και πριν, γι' αυτό και τόνισα ότι ειδικά για τις επιλογές της Super League 2, Telegram και μόνο Telegram, για να προλαβαίνετε τις αποδόσεις οι οποίες αλλάζουν σαν το χρηματιστήριο τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Και γιατί υπάρχουν εταιρείες που βάζουν MaxBet πολύ επιτυχημένα που ανέφερες, αλλά και γιατί αλλάζουν οι αποδόσεις πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε άλλο, πάμε να ξεκινήσουμε να λέμε σιγά σιγά πέντε πραγματάκια για τα παιχνίδια της ελληνικής Super League. Μαζεύω τα μηνύματα που στέλνετε, παιδιά, θα τα απαντήσουμε αυτό όλα μαζί. Αυτό θα έλεγα. Την ανάλυση των παιχνιδιών. Όση ώρα αναλύουμε, φυσικά μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε και να ρωτάτε και φυσικά να κάνετε και like για να ανεβάσουμε λίγο το βίντεο και να πάμε καλύτερα. Πρόγραμμα Super League 1 αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε παιχνίδι Παρασκευή όπως είχαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Πρώτο παιχνίδι αύριο το απόγευμα, Λαμία Όφη στις 5.30. Αρκετά δύσκολο παιχνίδι με πάρα πολύ ισοπαλία μέσα, θα πω εγώ, Τάσο. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άποψη για το παιχνίδι. Φίλε, η άποψη, ξέρεις, στα ελληνικά δεν έχω τόσο άποψη, αν και ξέρουμε καλύτερα τις ομάδες, γιατί αναγκαζόμαστε να τις βλέπουμε. Δεν μου αρέσει, αλλά αναγκάζομαι, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα που στοιχηματικά με βολεύει πάρα πολύ και μου δίνει πολύ καλά κέρδη κάθε χρόνο. Οπότε θέλοντας και μη τις βλέπω τις ομάδες, παρόλο που δεν έχει θέαμα. Τώρα κοίτα, το Λαμία Όφη, ο Όφη είδαμε να νικάει πάω Κάρι και να πάει να τρώει τρία στην Τρίπολη, φίλε. Λίγο περίεργο μάτς. Περίεργο μάτς, και το μόνο που μπορώ να πω απλά είναι ότι τα μεταξύ τους, άμα τα δεις λίγο, έχουν λίγο κάνα γκολ, κάνα τέτοια. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι η Λαμία. Άμα μου ερχόταν και κάνα 2-2, εγώ δεν θα έλεγα τι περίεργο που έγινε. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μια παράδοση στα μεγάλα σκόρ οι δύο ομάδες. Και ειδικά τώρα στην αρχή νομίζω ότι υπάρχει και λίγο λιγότερο άγχος. Βέβαια στον Όφη είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, υπό την έννοια ότι έχουν ξεκινήσει τη σεζόν και νιώθουν μια υποχρέωση να μπουν σφίνα στους μεγάλους, να μπουν στα play-off. Τους κέρδισαν. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς για κάτι τέτοιο, αλλά αυτό που λες. Ναι, ναι, σίγουρα. Και έχουν επενδύσει πάρα πολύ τη φετινή σεζόν στον Όφη, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει έτσι ένα περισσότερο άγχος σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν έχω κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αν έπρεπε αμέτη μου χαμέτη να πάρω κάτι, θα έπαιρνα ισοπαλία και έξω από την πόρτα που λέμε, αλλά δεν θα το αγγίξω το παιχνίδι. Εγώ αν έπαιρνα, θα έπαιρνα τον γκολ Παναγιώτη. Πολύ, πολύ καλά. Μια χαρά θα πω εγώ. Δεν διαφωνήσω καθόλου. Το βράδυ υπάρχει το Πανετολικός Παναθηναϊκός. Με το διπλό του Παναθηναϊκού να είναι στο 1.50. Κακό. Εγώ προσωπικά δεν θα πάρω 1.50 διπλό του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν το πιστεύω. 0-1 θα έρθει άμα έρθει. 0-1-0-2. Άμα θέλετε με κάποιο συνδυασμό, ίσως αξίζει. Παιδιά, κάθε χρόνο 0-1 νομίζω έρχεται. Παναγιώτη, εσύ το ξέρεις. Δεν περνάει εύκολα ο Παναθηναϊκός από τον Πανετολικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά με παιχνίδι ευρωπαϊκό να έρχεται την επόμενη εβδομάδα και με ένα 50 διπλό του Παναθηναϊκού να βγάλω το άγχος μου Σάββατο βράδυ, όχι. Δηλαδή έχει τόσα άλλα μάτς η βραδιά του Σαββάτου που δεν θέλω να μπλέξω με το 1.50 του Παναθηναϊκού. Βέβαια, δεν σου κρύβω ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα παιχνίδια είναι η αγαπημένη μου ασχολία όσον αφορά το κομμάτι του live. Αν δεν σκοράρει νωρίς και αρχίσει μετά και ανεβαίνει το διπλό, είναι μια ευκαιρία την οποία μπορούμε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε μαζί της. Ανάλογα βέβαια και με το πώς κυλάει το παιχνίδι. Οπότε, βραδάκι Σαββάτου, βλέπουμε το μάτς, βλέπουμε πώς κυλάει σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα και ενδεχομένως να ασχοληθούμε μαζί του στο live. Pre-game δεν θα πάρω κάτι, κυρίως λόγω απόδοσης. Ξαναλέω, δεν είναι ότι δεν πιστεύω τον Παναθηναϊκό, είναι ότι η απόδοση του εμένα μου φαίνεται λάθος. Όχι λάθος, μου φαίνεται πολύ μικρή για να ασχοληθώ μαζί της σε pre-game παιχνίδι.
Είπαμε μόνο με under, κάνα συνδυασμό με κάποιο under ή μόνο στο live, άμα κάτσει κάτι καλό και ανέβει αρκετά η απόδοση και πιέζει ο Παναθηναϊκός και παίζει μονότρεμο. Ναι. Να θυμίσουμε επίσης, Παναγιώτη, ότι παίζουν οι ελληνικές ομάδες Ευρώπη, έτσι. Είναι λίγο ναι. Η κατάσταση, ξέρεις πώς είναι σε αυτά τα μάτς, κοινικότητα, πάμε να το πάρουμε 0-0. Θα ασχοληθούμε και με την Ευρώπη. Και το μυαλό σίγουρα όλων είναι στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, έτσι. Ναι, ναι. Ειδικά των παιχτών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουν σε φάση ομίλων, νομίζω ότι ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό το λόγο και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Μου στέλνουν μάλιστα τώρα και κάποιοι φίλοι πριβέ μηνύματα σε κάποιες εταιρείες το διπλό του Παναθηναϊκού σε ένα 40. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν ασχολιόμαστε. Πάμε γιατί, καλύτερα αμαρτία, παρακάτω αμαρτία. Να πούμε κανένα σοβαρό σημείο παρά να ασχολιόμαστε τώρα, τώρα δεν με τα τερτύπια των εταιρείων. Εντάξει, δε... Κυριακή μεσημέρι Αστέρας Τρίπολης Γιάννενα. Δύσκολο μάτς, πολύ δύσκολο μάτς. Τίποτα και από μένα, τίποτα. Εγώ αν πρέπει να αποκλείσω ένα σημείο από εδώ θα απέκλεια τον Άσο. Τρίπολη Γιάννενα είπες. Ναι, Τρίπολη Γιάννενα. Περίμενα πολύ περισσότερα πράγματα από τον Αστέρα σε αυτό το ξεκίνημα. Δεν με έχει ικανοποιήσει. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία στις δηλώσεις του προπονητή ότι η ομάδα πάει καλά και θα δούνε πράγματα κτλ. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Εγώ από την τριάρα στον όφη, ίσως. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν θα πάει κάπου το χέρι μου. Δεν θα έπαιρνα άσο σε καμία περίπτωση. Και το αφήνω εντελώς στην άκρη όσον αφορά το στοιχηματικό κομμάτι. Αυτό που λέει ο Νίκος είναι σημαντικό, έτσι. Ο Κόντε εκτός από ΠΑΣ, παιδιά, είναι ο καλύτερος επιθετικός και ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΣ, έτσι. Έτσι. Πολύ χ πάνω. Εγώ πολύ χ, πολύ 0-0, πολύ κακό μάτς περιμένω εδώ, αν έλεγα κάτι. Ναι. Και πολύ καλό το σημείο που λέει ο Νικόλας για τις κάρτες στο παιχνίδι του Πανατολικού με τον Παναθηναϊκό. Αναμενόμενο, ναι, εντάξει. Η λογική λέει ότι η ομάδα η οποία αμήνεται, γιατί λογικά σε αυτό το παιχνίδι ο Πανατολικός θα είναι η ομάδα που αμήνεται, έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει περισσότερες κάρτες στο παιχνίδι, έτσι. Μια συμβουλή μόνο εδώ, Παναγιώτη, να πούμε. Όπως παιδιά λέμε για τις αποδόσεις, ότι πρέπει να παίζουμε με λίγο value, δηλαδή να είναι σωστές οι αποδόσεις και όχι υποτιμημένες ή πολύ συμπιεσμένες. Να προσέχετε πάρα πολύ το παιχνίδι με τα handicap. Παράδειγμα τώρα, εδώ πέρα αναφέρει παράδειγμα ο Νίκος περισσότερες κάρτες στον Πανετολικό. Όταν παίζετε περισσότερες κάρτες, να ξέρετε ότι παίζετε δύο ενδεχόμενα, έτσι. Ταυτόχρονα παίζουμε την ομάδα που θέλουμε να πάρει τις κάρτες και την ίδια στιγμή θέλουμε να μην πάρει κάρτες η άλλη ομάδα. Είναι μια λογική σε στήλο ότι παίζουμε over τον έναν και under τον άλλον ταυτόχρονα και να ξέρετε ότι οι αποδόσεις είναι πολύ συμπιεσμένες για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έπαιζες πραγματικά over και under, θα ήταν πολύ καλύτερη η απόδοση, παράδειγμα από το 1,80 που λέει. Και είναι μια αγορά η οποία είναι πολύ ευμετάβλητη. Όλες οι στατιστικές αγορές, επειδή είναι αυτές που μελετάω στο κανάλι μου, να ξέρετε, παιδιά, τα handicap δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Καλύτερα να περιμένεις, ας πούμε, μια καλύτερη απόδοση καρτών, άμα τις πιστεύεις στο live, παρά να πάρεις pre-game ένα σημείο περισσότερες κάρτες ή handicap καρτών. Και αυτό ισχύει λίγο σε όλα, και στα corner και σε όλα, γιατί είναι πολύ εύκολο να αλλάξει η ροή σε αυτές τις αγορές. Μην στέκεσαι τόσο πολύ στα handicap, Νίκο, και όποιος άλλος παίζει handicap. Ναι. Ναι, ισχύει. Συνεχίζουμε με Super League, το Κηφισιά Πανσεραϊκός, 6 ώρα το απόγευμα την Κυριακή, δύο ομάδες νεοφώτιστες. Η Κηφισιά δεν τα πάει άσχημα, θα πω εγώ, σε αυτό το ξεκίνημα, το ίδιο και ο Πανσεραϊκός. Θεωρώ όμως ότι μιλάμε για ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Δικαιολογημένα και η Κηφισιά δίνεται σε τιμές φαβορί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί όσο θέλουν να το παρουσιάζουν. Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι κοντά στο 2,50 η απόδοσή της και όχι στο 2,20. Τίνω προς την ισοπαλία, τίνω προς το under. Δεν θα σου έκανε εντύπωση κάτι. Δηλαδή, άμα ερχόταν 0-0, 3-0, 0-3 ή 2-2, θα σου έκανε εντύπωση. Κοίταξε, εντύπωση στην ελληνική Super League δεν μου κάνει τίποτα. Εγώ σε αυτό το match των θεωρητικά... Ναι. Ουραγών που λέμε, έτσι που τους βλέπουν όλοι στην αρχή. Ναι. Δεν ξέρεις, φίλε, τι μπορεί να γίνει. Όχι, όχι. Είναι ένα παιχνίδι που θεωρητικά πρέπει να αποφύγεις. Δηλαδή, αν ένα μάτς πρέπει να αποφύγεις το Σαββατοκύριακο στην ελληνική Super League, αυτό είναι το Κηφισιά Πανσεραϊκός. Ακριβώς, αυτό θα έλεγα. Απλά εγώ σχολιάζω το σετ των αποδόσεων, το οποίο θεωρώ ότι η Κηφισιά έπρεπε να παίζεται λίγο πιο ψηλά. Πάω Κάρης. Εδώ θέλω να ακούσω πρώτα τη δικιά σου άποψη πριν μπω εγώ να μιλήσω. Πάω Κάρης. Ναι. Φίλε, πάω ο Κάρης, δεν ξέρουμε τι θα δούμε από τον Άρη. Αυτή είναι η πρώτη μου άποψη. Ότι καταρχάς δεν συμφωνώ με το σετ αποδόσεων. Νομίζω είναι πολύ συμπιεσμένος και εδώ άσος. Υπερβολικά υποτιμημένο το διπλό
όχι ότι πιστεύω στο διπλό, αλλά καθαρά σαν σετ αποδόσεων νομίζω ότι η σωστή αξία είναι λίγο πιο πάνω. Έχουμε Έλληνα διαιτητή επίσης, Παναγιώτη. Στο ένα ξένο διαιτητή στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και Έλληνα διαιτητή. Έλληνας διαιτητής, παιδιά, να σας πω εδώ πέρα να βάλω λίγο τη δικιά μου εμπειρία, είναι από τους καλύτερους διαιτητές που έχουμε, οι οποίοι δεν κάνουν τόσο αλόγη στη χρήση κάρτας. Καμιά φορά είναι σπαστικός. Από όσο γνωρίζω, ο Άρης δεν γουστάρει το διαιτητή. Από αυτά που ακούω από οπαδούς, ανακοινώσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, στατιστικά εντελώς, να πω ότι το περίεργο, με αυτό το διαιτητή ο Άρης κερδίζει, ο ΠΑΟΚ χάνει. Έτσι, ένα στατιστικό να αφήσω. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί λένε εδώ πέρα τα παιδιά, βλέπω και στα σχόλια, όχι για πέναλτι, όχι για τέτοια στο μάτς, δεν χάνεται. Να πούμε ότι δεν είναι πιθανό. Εντάξει, πιθανό και αυτό. Αλλά νομίζω ο Άρης με Παπαπέτρου δεν χάνει. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω δεν κερδίζει. Ισχύει. Είναι μόνο στατιστικό, παιδιά. Δεν έχει κάποια στοιχηματική λογική, αλλά ισχύει. Αυτό είναι fact. Έτσι. Κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι το σετ των αποδόσεων είναι απαράδεκτο. Άνοιξε ο άσος του ΠΑΟΚ στο 1,75, έχει φτάσει στο 1,50, χωρίς κάποιο προφανή λόγο. Θα έλεγα ότι λόγος πονταρίσματος, φίλε. Γιατί δεν είναι καινούριος προπονητής στον Άρη, δεν έχει δείξει και πολύ καλή εικόνα μέχρι τώρα. Να κάνω το συνήγορο του διαβολού. Η λογική λέει ότι μια ομάδα όταν αλλάζει προπονητή συνήθως βελτιώνεται. Ακριβώς. Ή θέλουν να δείξουν όλοι οι παίχτες που παίζουν. Και από αγωνιστικής απόψεως. Απ' την άλλη, έχεις έναν Άρη ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα τη χρονιά. Και ένας τρόπος για να σώσει εντός εισαγωγικών τα κεκτημένα και να αλλάξει λίγο την ψυχολογία είναι να πάει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα. Εγώ θα πω ότι είναι πιο καλός για μένα ο Μάτιος από τον Τερζή. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι τακτικά θα είναι πολύ καλύτερος ο Άρης μέσα στο μάτς. Η άποψή μου για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έχει κάποιες αρετές μπροστά, αλλά είναι περιορισμένες οι δυνατότητες του για την ώρα. Ακούω κιόλας ότι υπάρχει περίπτωση να παίξει και ο Βιερίνια. Εντάξει, λίγο αυτά για τα μετόπιστα δεν ξέρω πόσο καλά είναι. Η όλη κουβέντα νομίζω ξεκινάει πολύ σωστά όπως το έθεσες εσύ. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε από τον Άρη στο συγκεκριμένο. Ακριβώς. Από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα. Είναι ένα αστάθμητος παράγοντας αυτός και οδηγεί, μπερδεύει μάλλον πολύ περισσότερο τα πράγματα. Ένα αυτό. Απ' την άλλη, το κομμάτι του διαιτητή το οποίο ανέφερες, σίγουρα δεδομένα κανένας από τους δύο δεν θα ήταν ευχαριστημένος. Μάλλον δεν γινόταν και οι δύο να είναι ευχαριστημένοι από τον διαιτητή. Ναι. Ακούω μουρμούρα και για τον Παπαπέτρου, ακούω μουρμούρα και για τον Σιδηρόπουλο που θα είναι στο ΒΑΡ. Και το παράδοξο είναι ότι ακούω μουρμούρα και από τους δύο. Μα εδώ το παράδοξο είναι, σου λέω τα στατιστικά. Ο Άρης διαμαρτύρεται επειδή λέει ότι τον έχει σφάξει ο διαιτητής σε κάποια άλλα μάτς, αλλά σου εξηγώ ότι με αυτόν τον διαιτητή πάει τρένο στα ντέρμπι ο Άρης. Ναι. Είναι περίεργο. Δεν έχει λογική. Γκρινιάζουμε για να γκρινιάζουμε. Αυτό ακριβώς. Δεν θέλω τώρα να μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί υποτίθεται ότι μιλάμε καθαρά στοιχηματικά για το παιχνίδι. Ναι. Το μακρύναμε και πολύ. Αφού θέλουμε να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, εγώ τουλάχιστον θα μείνω στο ότι είναι απαράδεκτο το 1,50 στον Άσο. Και εγώ δεν έχω σημείο να σου πω, Παναγιώτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ κάνω δύο πράγματα. Ή παρατάω το παιχνίδι στην ησυχία του και δεν ασχολούμαι καθόλου, ή πάω στην κόντρα. Και συμφωνώ μαζί σου, μόνο στο live. Στην περίπτωση δεν με πείθει ο Άρης, όχι δεν με πείθει, δεν ξέρω τι να περιμένω από τον Άρη για να πω ότι πάω στην κόντρα, θα το αφήσω στην άκρη και δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το παιχνίδι, πιθανότατα σε pre-game, στο live θα δούμε. Δεν σου κρύβω ότι επειδή το είχαμε συζητήσει και μαζί νομίζω μέσα στην εβδομάδα, ότι περίμενα να μπει ένας ξένος διαιτητής στο παιχνίδι για να ασχοληθώ με τις κάρτες. Σου είπα την άποψή μου για τις κάρτες με βάση το line, παρεπιπτόντως αυτή τη στιγμή είναι στις 5,5 κάρτες. Με Παπαπέτρου δεν θα πήγαινα. Όχι, είναι σπαστικός. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξει. Αλλά εγώ θα πω το πιο απλό, παιδιά, να ξέρετε ότι μπορεί να δούμε καλύτερη διαιτησία από τον Παπαπέτρου και χειρότερη διαιτησία από τον Σοάρες στο ντέρμπι της Αθήνας. Δεν αποκλείεται καθόλου. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Μην κράζουμε μόνο τους Έλληνες διαιτητές. Ξαναλέω, ο Παπαπέτρου είναι πολύ από τους καλούς διαιτητές που έχουμε και στην Ευρώπη. Ναι. Γιατί τους διαιτητές τουλάχιστον τους παρακολουθώ ανελιπώς, είναι βασικότερο για τη δουλειά μου. Είναι από τους καλούς που έχουμε. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο ντέρμπι Θεσσαλονίκης, χωρίς να πάρουμε κάποιο σημείο pre-game. Νομίζω ότι ακούσατε όλες τις απόψεις όσον αφορά τις αγορές του παιχνιδιού. Εγώ απλά θα υπενθυμίσω κάτι το οποίο λέω κάθε φορά σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, ότι είναι μια ομάδα η οποία κυρίως το πρώτο ημίχρονο βγάζει πολλά κόρνερ.
ο ΠΑΟΚ στατιστικά. Οπότε δείτε το αυτό το κομμάτι όσον αφορά το κομμάτι των κόρνερ όσοι ασχολείστε με τη συγκεκριμένη αγορά. Το είπαν και στα σχόλια, για νομίζω, κάπου το είδα. Δεν το πρόσεξα, αλλά είναι κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω εγώ στο Telegram και στα κείμενά μου σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Οπότε ίσως από αυτό να ξεκίνησε. Φυσικά θα το συζητήσουμε εκτενέστερα και την ώρα του παιχνιδιού την Κυριακή το βράδυ μέσα από την ομάδα μας στο Telegram, την οποία φυσικά μπορείτε να βρείτε κάτω από το βίντεο. Είναι εντελώς δωρεάν η συμμετοχή. Μπαίνετε, συνδέεστε, κουβεντιάζουμε, συζητάμε για ό,τι άλλο θέλετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και φυσικά ανεβαίνουν live και pre-game επιλογές. Κλείνουμε το κομμάτι Super League με Derby Αθήνας. Μάλλον Derby Πειραιά Αθήνας, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ εκεί έχω σημείο, αλλά Τάσο, θα δώσω το λόγο σε σένα σε πρώτη φάση. Φίλε, εγώ θέλω να ακούσω πρώτον το σημείο σου και μετά θα σχολιάσω την επιλογή σου. Ωραία, ωραία. Γιατί εγώ πάλι θα σου πω ότι σημείο δεν έχω, έτσι, να σου δώσω εκεί πέρα. Ναι. Προσωπικά εγώ εδώ έχω κρατήσει το Χ2, διπλή ευκαιρία. Η απόδοση ήταν στο 1,70, τώρα νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Δηλαδή κάπου εκεί παίζει, 1,70, 1,65, 1,67, εκεί 1,72, υπάρχει σε κάποιες εταιρείες. Εκεί τέλος πάντων παίζει. Ο λόγος που πήγα στη συγκεκριμένη επιλογή έχει να κάνει καταρχάς με αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα από τον Ολυμπιακό. Ότι εμένα εγώ βλέπω έναν Ολυμπιακό σαφώς πιο βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι, με παιχνίδια τα οποία πατάει καλύτερα μες στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ακόμα να έχουν ενσωματωθεί πλήρως όλοι οι ποδοσφαιριστές του. Σιγά σιγά μπαίνουν καινούργιοι παίκτες στην ενδεκάδα και γίνεται όλο ένα και καλύτερος. Εγώ αυτό βλέπω από τον Ολυμπιακό. Ψυχολογικά είναι σε καλή κατάσταση, γιατί δεν έχει απώλειες μέχρι τώρα, ούτε ευρωπαϊκές ούτε σε ελληνικό επίπεδο. Οπότε και η ψυχολογία σε αυτό το κομμάτι παίζει ρόλο. Μία ΑΕΚ η οποία αμυντικά, εμένα τουλάχιστον, δεν μου φαίνεται να πατάει καλά. Το δίδυμο του αμυντικό εκεί του Μουκουντή με τον Κροάτη, τώρα κόλλησε το μυαλό, με τον Βίντα, δεν βλέπω να προχωράει πάρα πολύ. Μου φαίνεται πολύ βαρύ και πολύ αργό εμένα. Συμφωνώ. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα. Βλέπω πολύ ισοπαλία στο παιχνίδι. Αν ξεφύγει από την ισοπαλία, εγώ βλέπω διπλό. Οπότε το Χ2 για μένα καλύπτει απόλυτα την αναμέτρηση. Η μπούκλη λέει εδώ ο φίλος, άνοιξαν τον διπλό του Ολυμπιακού στο 4. Γιατί? Εντάξει, έχει να κάνει με την έδρα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ΑΕΚ πέρσι έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία στο γήπεδό της. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να τονίζει, όπως θέλω να τονίσω και το λέω με πολύ μεγάλη προσοχή και εφιστώ την προσοχή για όλη την υπόλοιπη σεζόν. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός παίζουν πρώτη φορά ομίλους μετά από πάρα πολλά χρόνια. Στο. Δύσκολα θα δούμε τρελά πράγματα στη φετινή σεζόν όσο καιρό παίζουν οι Ευρώπη. Ωραία. Οπότε στο. Κρατήστε το και αυτό και το βλέπουμε. Αυτή είναι η άποψή μου για το παιχνίδι. Χ2, ξένος διαιτητής, δεν μου βγάζει κάτι, δεν ξέρω αν σου βγάζει ένα κάτι στατιστικά. Και δεν ασχολούμαι καθόλου περαιτέρω με το παιχνίδι. Απλά να πω ότι είναι βασική μου επιλογή, είναι μία από τις 4 βασικές μου μέσα Σαββατοκύριακο. Φίλε μου, μου αρέσει λόγω απόδοσης. Εγώ θα συμφωνήσω και με τον Αντριάνο που ρωτάει και γενικότερα με όποιον λέει. Για μένα δεν είναι σωστές οι αποδόσεις, έτσι. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Δεν είμαστε στο πέρσι, είμαστε στο φέτος. Φέτος δεν είναι το ίδιο καλή. Όπως είπες και εσύ, φέτος έχει μετά από πολλά χρόνια και Ευρώπη. Να θυμίσω ότι τώρα νομίζω πάει μέσα στην Brighton. Σωστά. Ξεκινάει δηλαδή, έχει και ταξίδι μετά το ντέρμπι. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει στο Καραϊσκάκης με τη Φράιμπουργκ. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Νομίζω ότι από τις 4 ελληνικές ομάδες που παίζουν Ευρώπη μέσα στην εβδομάδα, η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία έχει το πιο δύσκολο παιχνίδι από όλους. Εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Η Brighton, εγώ πιστεύω κιόλας, για να πούμε έτσι και ένα πράγμα εκεί πέρα, το ξαναείπα, δίνω πιθανότητες στην ΑΕΚ στοιχηματικά. Μ' αρέσουν οι τρομερά outsider αποδόσεις που έχει στον όμιλο. Πρώτο φαβορί θα έδινα Brighton και Άγιαξ για πρόκριση. Και έχω πει, τα λέω σε κάθε εκπομπή, δεν ξέρω πώς τυχαίνει, έχω κακή άποψη για τη Μαρσέη. Δεν τη θεωρώ τόσο καλή ομάδα, ούτε μετά τον Παναθηναϊκό, ούτε πριν τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι η ΑΕΚ εκεί πέρα. Ναι. Όπως και να έχει όμως, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και το πιο κομβικό ματς του ομίλου αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, το ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν είναι τόσο σημαντικό για τον Ολυμπιακό, γιατί είναι τέταρτη αγωνιστική, μπορεί να γυρίσει 100 φορές το πράγμα. Ναι. Το Ολυμπιακός Φράιμπουργκ, άμα κάτσει διπλό, δεν γυρνάει η πρόκριση. Ναι. Αυτό είναι το μόνο δηλαδή, που θα με κρατούσε έξω από το διπλό του Ολυμπιακού.
Και νομίζω ότι αυτό που είπες ότι με ένα χ θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Θα πάνε και οι δύο να παίξουν στην Ευρώπη, δεν θα δυσαρεστήσουν κανέναν γιατί είναι νωρίς. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα το δούμε ξερά, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει φέρει Σολμπάκεν, Ποντένσε, έχει το Φορτούνι, έχει Ελκάμπε, έφερε Γιόβετιτς. Τώρα μιλάμε πάλι για διαστημικό ρόστερ, έτσι, για Ελλάδα. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα δέσει. Πόσο εύκολα θα δέσει αυτό το ρόστερ, έτσι. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν θα δέσει. Πότε θα δέσει και πότε θα δέσει. Γιατί αν είναι να δέσει μετά τα Χριστούγεννα, που μπορεί να έχουν κρυφθεί όλα όσον αφορά το κομμάτι πρωτάθλημα και Ευρώπη, τι να το κάνω, δεν έχει κανένα νόημα. Από εκεί θα έχει να κάνει με τον προπονητή πόσο γρήγορα θα τους ενσωματώσει στο υπόλοιπο κλίμα και πόσο γρήγορα θα μπορέσουν να αφομοιώσουν και οι ίδιοι τη φιλοσοφία του καινούριου του προπονητή, έτσι. Ναι. Είναι πολλοί παράγοντες μέσα στο παιχνίδι. Απλά είναι πολύ θετικό ότι ο Ποντένσε ξέρει που ήρθε, έτσι. Δεν είναι σαν το Σολμπάκεν που έρχεται να παίξει πρώτη φορά. Ο Ποντένσε θα μπει και θα παίξει. Φίλε, ξέρει τι θα κάνει, ξέρει τα αποέδρες. Και να πω κιόλας ότι το πέρασμά του στην Αγγλία ήταν τρομερό, παιδιά, να ξέρετε. Για άλλους λόγους δεν έκατσε εκεί πέρα και ξαναγύρισε πίσω. Παικτικά, αγωνιστικά, δεν τον σταματούσαν ούτε στην Premier League. Ναι. Τον χτυπούσα συνέχεια, παιδιά, σε σουτ, αγώνα κτλ. Ήταν τιμιότατος. Δεν ξέρω πώς θα είναι εδώ, αλλά το λέω. Είναι ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, νομίζω, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο πιο ποιοτικός για μένα. Πέρα από το οπαδικό κομμάτι. Έτσι, το βγάζω εντελώς έξω αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείσαμε νομίζω για το κομμάτι της Super League. Εγώ κρατάω μόνο το Χ2 του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Κυριακής. Εννοείται ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Telegram θα είμαστε παρόντες εκεί με κουβεντούλα και για τα ελληνικά παιχνίδια και για όλα τα παιχνίδια τα υπόλοιπα τα οποία τρέχουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία είναι πάρα πολλά. Για τα παιδιά που ρωτάνε. Α, ναι, συγγνώμη, έχουν δει και τα παιδιά, δεν μιλήσαμε καθόλου για το Ατρόμητος Βόλος που γίνεται τη Δευτέρα. Δικό μου το λάθος, με αυτό το παιχνίδι κλείνει η αγωνιστική. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου. Νομίζω ότι είναι πονηρό το μάτς. Νομίζω ότι είναι πολύ πονηρό το μάτς. Για να αποφύγουμε τον Άσο, θα πω εγώ. Να μην το χοντρίνω πολύ και πάω στο διπλό. Να πω να αποφύγουμε τον Άσο, έτσι, να το καλύψω λίγο πιο όμορφα. Εγώ θα έλεγα, φίλε, πολύ κακός Βόλος. Τα μάτς του να έχουν γκολ. Αυτό θα βλέπα εγώ. Ότι αν πήγαινα κάπου, θα πήγαινα στις ψηλές αποδόσεις που δίνουν τα γκολ. Ναι. Είναι όπως λες, δεν μου προκαλεί κάτι εντύπωση στη Super League. Και δεν το λέμε, παιδιά, ότι είναι δεδοσμένα ή κάτι τέτοιο. Είναι αλλοπρόσαλα τα αποτελέσματα, παιδιά. Δεν έχουμε μια ότι αυτή η ομάδα είναι καλύτερη από την άλλη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε, α, η Τρίπολη θα μπει και θα διαλύσει τα Γιάννενα. Παιδιά, και 0-1 να έρθει, θα πούμε όλοι, ναι, οκ, okay, εντάξει, μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, είναι εξαιρετικά μικρές οι διαφορές, νομίζω, Παναγιώτη, για να μπορούμε να λέμε. Συμφωνώ. Για σοβαρές ομάδες. Δεν έχουμε κάποια ομάδα πέρα από τις μεγάλες. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει ένα καζάνι στο οποίο νομίζω ότι υπάρχουν 4-5 ομάδες οι οποίες βράζουν όλες μαζί. Στο καζάνι αυτό εγώ θα έβαζα το Βόλο, τον Ατρόμητο, τον Αστέρα Τρίπολης, τα Γιάννενα και ενδεχομένως και τον Πανετολικό, θα πω εγώ. Και από εκεί και πέρα οι διαφορές εκεί είναι πάρα πολύ μικρές, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα του πρωταθλήματος. Και θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον άλλες 3-4 αγωνιστικές για να πούμε ότι με ασφάλεια μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια από αυτές. Στα μεταξύ τους παιχνίδια αυτών των ομάδων, νομίζω ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι ο Άσος στο 1,80 είναι αρκετά χαμηλός. Είναι συνδυασμένος, να ξέρεις. Δεν άνοιξε εδώ. Έχει ανοίξει πιο ψηλά και είναι ένα παιχνίδι που έχει πάρει τζίρο στον Άσο. Δεν γνωρίζω το γιατί. Ναι. Ούτε άμα υπάρχει κάποια πληροφορία ή κάποιο αγωνιστικό στο Βόλο, αλλά πέφτει. Ναι. Πέφτει ο Άσος. Ωραία. Λοιπόν, μιλήσαμε και για το τελευταίο παιχνίδι της Super League 2, που είναι που είναι τη Δευτέρα. Κλείσαμε με το κομμάτι αυτό. Στο Ίντερ Μίλαν βλέπω εδώ επιμένουνε, Παναγιώτη. Σ' ακούω. Να ρίξω εξοχικά στην Ιντεράρα, μου λέει, 2-20. Τι λέει, να πάω στον goal για ασφάλεια. Φίλε μου, εδώ πέρα, εσύ άμα λες ότι είσαι και η Ντεράρα, το ξέρεις πολύ καλύτερα ότι το Ντελαμαντονίνα δεν είναι τόσο εύκολο, είναι δύσκολο μάτς και έχει κάνει κηδιούλες η Μίλαν. Έτσι. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μία παράδοση, εντάξει, η οποία σπάει τακτικά βέβαια, η οποία δείχνει ότι τα περισσότερα ντέρμπι μεταξύ τους
θα κερδίζει η ομάδα που τυπικά είναι φιλοξενούμενη. Ναι, γιατί παίζουν και στο ίδιο γήπεδο, να πούμε έτσι. Οπότε δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να ρίξουμε σπίτια καταρχάς σε οποιοδήποτε σημείο. Αλλά εντάξει, γενικότερα, το λέω παδικά, φαντάζομαι. Δεν νομίζω να μιλάει. Γενικότερα το θεωρώ ότι πρέπει να το αποφεύγουμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, για κάποιον που θέλει να ανεβάσει το ποντάρισμά του, θεωρώ ότι ένα Ίντερ Μίλαν είναι ότι χειρότερο για να το κάνει. Τι λέει, έχουν δύσκολα ευρωπαϊκά επίσης. Η Μίλαν παίζει με την Νιουκάστλ. Ναι. Το ξαναλέμε, παιδιά, όταν παίζετε στοίχημα, να προσέχετε με ποιους παίζουν μεσοβδόμαδα οι ομάδες όταν έχουν να παίξουν ευρωπαϊκό, έτσι. Αυτό συνήθως οδηγεί σε κάποιο μικρό rotation και σε πιθανό αργό tempo μέσα στο match, ειδικά άμα είναι derby και κάθετε παιδιά στο χ, συνήθως βολεύονται. Γι' αυτό σας είπα να δοκιμάσετε, άμα θέλετε την τύχη σας, σε κάποια χ, όπως και στο ΑΕΚ Ολυμπιακός και σε τέτοια πράγματα, θα μπορεί οι ομάδες να είναι και νωρίς. Δεν έχουν, δηλαδή δεν παθαίνει κάποιος κάτι άμα φέρει σοπαλία, νομίζω. Εντάξει, δεν είναι καταστροφικό. Μιλάμε τώρα για τέταρτη-πέμπτη αγωνιστική στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, έτσι. Δεν είναι κάτι καταστροφικό. Ειδικά στην Ιταλία, που φέτος υπάρχουν πάρα πολλοί μνηστήρες για το πρωτάθλημα, σίγουρα δεν είναι καταστροφικό. Οπότε ναι, εγώ δεν θα έμπλεκα με το συγκεκριμένο μάτς. Ξύλο βλέπω, κάρτες βλέπω. Ούτε εγώ. Αλλά μέχρι εκεί, όχι κάτι παραπάνω. Ωραίο μάτς για να κάτσεις να το δεις. Ο διαιτητής δεν είναι ιδιαίτερα βολικός για κάρτες. Και επίσης έχουν τελευταία χρόνια, ενώ έπεφτε πάρα πολύ ξύλο σε αυτά τα μάτς, τελευταία χρόνια λίγο έχουν ηρεμήσει, έχουν βγάλει κάποια εύκολα αντεράκια. Ναι. Παίζουν πιο τεχνικά τελευταία, δεν ξέρω. Και οι εταιρείες, η αλήθεια είναι ότι έχουν μυριστεί την όλη δουλειά, έχουν ανεβάσει τα lines πολύ. Ναι. Ο κόσμος πάει πάρα πολύ στο over, γιατί είναι η φύση του κόσμου να πηγαίνει προς τα εκεί και βλέπεις τρεις κάρτες, ξέρω εγώ, τέσσερις, μέχρι εκεί και δεν ανεβαίνει παραπάνω. Φαντάζομαι ότι η ίδια περίπου είναι και το σκεπτικό σου και για το Juventus Lazio, έτσι, που είναι νωρίτερα στις τέσσερις. Ως προς τι? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν βγάζει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Α, ναι, ναι. Η Juventus, δεν ξέρω, εδώ και δύο χρόνια μου φαίνεται, φίλε, ότι είναι καράβι που πηγαίνει όπου να είναι. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε Juventinus εδώ και έχουν άλλη άποψη. Εγώ θα πω ότι όπως νιώθω εγώ για την ομάδα μου, για τη United, κάπως έτσι νομίζω είναι και οι Juventini. Δεν ξέρουν κάθε μέρα τι μπορεί να γίνει, μπορεί να χάσουν από τον οποιοδήποτε. Είναι σαν να έχει χάσει την ταυτότητά της και η Juventus, νομίζω. Ναι. Μέχρι να στήσει κάτι καλό. Αντίθετα, νομίζω Ίντερ και Μίλαν και οι δύο στείνουν και πάνε ανωδικά τελευταία χρόνια. Τα project τους είναι πολύ καλύτερα. Συμφωνώ. Και νομίζω ότι αυτοί μαζί με την Νάπολη θα κυνηγήσουν και το πρωτάθλημα. Ναι, ναι, ναι. Αν έπρεπε να δώσει σε μία από τις τρεις ένα προβάδισμα για το πρωτάθλημα φέτος στην Ιταλία, τι θα ήταν? Στην Ίντερ, μάλιστα. Και αυτό επειδή δεν ξέρω πώς θα παίξει η Νάπολη, γιατί η Νάπολη είναι η ίδια ομάδα θεωρητικά, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα παίξει με τον νέο προπονητή. Αυτό Ίντερ, είναι ένας παράγοντας σημαντικός, η αλήθεια. Για την ώρα βλέπω την Ίντερ, φίλε, να μπαίνει και να κάνει ψεκάστε σκουπίστε τα μάτς και να φέρει. Τόσο... Ναι, εντάξει. Επειδή έχει ξεκινήσει λες, με αυτόν τον τώρα τρόπο. Αυτό δείχνει. Ναι, έχει βάθος. Έχει πολύ μεγάλο βάθος σε σχέση με τους άλλους. Έχει μαζέψει πολύ μεγάλο ρόστερ και δυνατό για να μπορεί να παίξει Ευρώπη και πρωτάθλημα άνετα. Κάτι που δεν έχει τόσο η Μίλαν. Ναι. Λοιπόν. Αυτά και τα δύο ντέρμπι της Ιταλίας. Υπάρχουν επιλογές για μικρές κατηγορίες Αγγλίας. Εγώ τουλάχιστον έλεγα. Μια, δώσε τα σημεία σου, Πέτρε Παναγιώτη. Να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λίγο και για τις υπόλοιπες επιλογές που έχω σήμερα για να ξεμπερδεύουμε με αυτό και να πιάσουμε μετά την Premier League. Να τα σημεία σου. Okay. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πέρα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, φυσικά με τη ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που το ανέφερα νωρίτερα το Χ2 στο 1,70 περίπου η απόδοση. Τώρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία έχω κρατήσει εγώ από τη σημερινή, μάλλον για το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται, οι υπόλοιπες επιλογές όσον αφορά τη μικρή Αγγλία, μικρές Αγγλίες που ανέφερε ο φίλος νωρίτερα, έχει να κάνει με το παιχνίδι με το παιχνίδι της Huddersfield με τη Rotherham από την Championship, 5 η ώρα το απόγευμα αύριο. Η Huddersfield, η οποία δεν έχει ξεκινήσει τόσο δυνατά το πρωτάθλημα όσο θα περιμέναμε, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και πατάει καλύτερα. Φάνηκε τουλάχιστον αυτό στο τελευταίο της παιχνίδι πριν από τη διακοπή, ότι αρχίζει σιγά σιγά και βρίσκει τα πατήματά της και νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα το παιχνίδι με τη Rotherham θα μπορέσει να το πάρει. Η Rotherham, η οποία μέχρι τώρα ό,τι έχει δείξει, το έχει δείξει στα εντός έδρας παιχνίδια. Εκτός έδρας νομίζω ότι χωλαίνει αρκετά. Προέρχεται και από μια εξάρα που έφαγε στο League Cup από τη Southampton, η οποία νομίζω ότι την επηρέασε αρκετά. Αυτή είναι η εικόνα της στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εντός έδρας πάει καλύτερα.
Νομίζω ότι η Huddersfield είναι πιο κοντά στη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι και αξίζει να ασχοληθούμε, είναι στις βασικές μου επιλογές. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, έχω ξεκινήσει κανένα δύο παιχνίδια ακόμα στην Championship, τα οποία δεν τα έχω βάλει στις επιλογές γιατί περιμένω να δω ακόμα τελευταία νέα. Και υπενθυμίζω ότι στην Championship υπάρχει και εμβόλυμη αγωνιστική Τρίτη και Τετάρτη που μας έρχεται, δηλαδή δεν φτάνει η τάσο που έχουμε τα ευρωπαϊκά. Έχουμε και εμβόλυμη στις μικρές Αγγλίες. Δηλαδή, εντάξει, οκ, okay, του δίνουμε και καταλαβαίνει. Του δίνουμε και καταλαβαίνει μες την εβδομάδα. Τις οποίες θεωρώ πολύ δύσκολες επίσης παρεμβάσεις. Όσοι ασχολείστε, νομίζω ότι είναι μία από τις δυσκολότερες κατηγορίες που υπάρχουν στοιχηματικά. Νομίζω, φίλε, για μένα να ξέρεις, το πιο και δύσκολο και αντιστοιχηματικό είναι η Αγγλία 2. Δηλαδή η τέταρτη κατηγορία. Ναι. Premier Championship, Αγγλία 1, Αγγλία 2. Η Αγγλία 2 νομίζω είναι η πιο δύσκολη που υπάρχει στο να προβλέψεις οτιδήποτε. Και είναι και δύσκολο να κάτσεις να δεις παιχνίδια, να σχηματίσεις άποψη για τις ομάδες, έτσι. Εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Για τα δύο σημερινά παιχνίδια της Championship που ξεκινάνε 10 παρατέταρτο και 10, το Hull Coventry και το Southampton Leicester, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι. Αν έπρεπε να πάρω κάτι με το πιστόλι στον κρόταφο, θα πήγαινα στον goal στο Hull Coventry και τίποτα παραπάνω. Αλλά δεν έχω κάτι δυνατό. Υπάρχουν κάποιες επιλογές για το αυριανό πρόγραμμα της Championship, για τις οποίες σας είπα ότι περιμένω τελευταία νέα και ενδεχομένως στις αυριανές επιλογές που θα ανέβουν στο Telegram να υπάρχει κάτι εκεί έξτρα πέρα από το παιχνίδι της Huddersfield με τη Rotherham, την οποία σας την αναφέρω από σήμερα, για να πάρουμε τον άσο στο 1.85. Επίσης, άλλη επιλογή και αυτή από το αυριανό πρόγραμμα, το Caen Saint-Étienne, Β' κατηγορία Γαλλίας, το παιχνίδι είναι στις 8. Η Καέν πρωτοπόρος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πηγαίνει εξαιρετικά, παίζει ανοιχτά στα περισσότερα της παιχνίδια. Η Σεντετιέν μια ομάδα με full επιθετική φιλοσοφία σε όλα τα μάτς, ανεξαρτήτου έδρας και ανεξαρτήτως αντιπάλου. Οπότε το over 2,5 εδώ στο 1,88 για μένα είναι value και αξίζει να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όπως και η αυριανή τελευταία επιλογή έρχεται από τη Β' κατηγορία της Σουηδίας, από την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας, το Sirius Varbergs, άσο και over 1,5, παιχνίδι ζωής και θανάτου το συγκεκριμένο. Ο τελευταίος με τον πρώτο τελευταίο, η Sirius έχει το προβάδισμα, με νίκη κάνει βήμα παραμονής, νομίζω ότι μπορεί να την πάρει. Το over 1,5 μπήκε για να ανεβάσουμε λίγο την απόδοση, καθώς η Varbergs έχει πάρα πολλά προβλήματα αμυντικά, δείχνει να το έχει ψιλοπαρατήσει, μαθηματικά δεν έχει πέσει, αλλά νομίζω ότι παρουσιάζει σημάδια παρέτησης, οπότε αυτό ευνοεί ακόμα περισσότερο τη Sirius στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε, άσο και over 1,5 στο συγκεκριμένο παιχνίδι, νομίζω ότι καλυπτόμαστε στο 1,70 και φυσικά η επιλογή που σας ανέφερα νωρίτερα, το ΑΕΚ Ολυμπιακός και 2 και 1,70. Αυτές είναι οι τέσσερις πρώτες επιλογές που έχω ξεχωρίσει εγώ για το Σαββατοκυριακό. Εννοείται ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα υπάρχουν και άλλες, οι οποίες θα ανέβουν στο Bet Προγνωστικά και στο Telegram, το οποίο μπορείτε να βρείτε κάτω στην περιγραφή, κάτω από το βίντεο. Μπαίνετε, η συμμετοχή σας είναι δωρεάν, δεν πληρώνετε κάτι, συμμετέχετε στην κουβέντα, βλέπετε τις επιλογές τόσο live όσο και pre-game και τα συζητάμε όλα μαζί εκεί. Αυτά, Τάσο, ακούω απόψεις για τα παιχνίδια. Εγώ τώρα, οι απόψεις μου θα είναι πάνω στην Premier League, το έχουμε ξαναπεί. Γενικά, επειδή βλέπω λίγο και στα σχόλια, μας ρωτάνε παράδειγμα τώρα εδώ ο φίλος ο Χάρης Έρανεν Μίντιλαντ. Γενικά, παιδιά, να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια εξειδίκευση σε αυτό που κάνουμε, οπότε δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με άπειρα πρωταθλήματα. Και επίσης δεν γίνεται όταν πας να παίξεις πιο σοβαρά να έχεις γνώμη για όλα, έτσι. Είναι αδύνατον. Δηλαδή, φαντάζομαι όλοι, ας πούμε τώρα ο Παναγιώτης, αυτά που βλέπετε να δίνει, σημαίνει ότι παρακολουθεί το πρωτάθλημα. Δεν κατέβασε το κουπόνι και είδε και λέει άντε ας παίξω τη Sirius, ας πούμε. Αυτό θέλω να καταλάβετε, ότι πολλές φορές, αν μας πείτε για τα μεγάλα πρωταθλήματα, ναι, έχουμε άποψη, γιατί αναγκαζόμαστε και τα βλέπουμε. Τώρα για το Έρανεν Μίντιλαντ, φίλε μου, άμα δεν έχω πιάσει τη Δανία να τη βάλω στο παιχνίδι μου, δεν έχω άποψη προφανώς. Δεν έχω ιδέα να σου πω τι γίνεται. Οπότε να ξέρετε ότι πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα. Οπότε και εγώ θα περάσω, Παναγιώτη, στα δικά μου σημεία τώρα από Premier, που επιτέλους ξαναξεκινάει. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν ξεκινήσεις, θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Ποιο μάτς έχει δυσκολέψει περισσότερο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Premier League? Στο να βγάλω σημείο. Στο να βγάλει σημείο, στο να μπορέσει να το αναλύσει, στο να σε μπέρδεψε, ρε παιδί μου, να είπε ότι όπα, εδώ έχουμε θέμα, ας πούμε.
Περίμενε λίγο να τα βάλω, να τα έχω μπροστά μου για να σου πω αναλυτικά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω αφήσει πολλά μάτς εκτός. Έχω τέσσερις επιλογές. Δεν ξέρω αν έχουν ανέβει, άμα φαίνονται. Θα φάνουν πολύ λίγο, θα μας βοηθήσει νομίζω ο Δημήτρης αυτό. Λοιπόν, έχω τέσσερις επιλογές και ασχολούμαι κυρίως με τις μεγάλες ομάδες. Γιατί θα πω μόνο ένα μικρό σχόλιο για το κάθε μάτς που δεν ασχολήθηκα. Fulham Luton, παιδιά, δεν ασχολήθηκα γιατί σας τα έχω πει. Τη Luton, όπου την βρίσκουμε αντίπαλο με ομάδα πρώτης δεκάδας και είναι καλή απόδοση, την παίζουμε να χάσει. Το Fulham Luton, η Fulham δεν είναι μια ομάδα που ούτε συμπαθώ ούτε μου αρέσει αγωνιστικά. Οπότε εδώ πέρα θα έλεγα ότι αν έπαιζα κάτι θα πήγαινα ή στην κόντρα ή τίποτα. Οπότε το αφήνω στην τύχη του. Το ίδιο ισχύει για το Tottenham Sheffield. Επίσης, εδώ πέρα δεν είμαι πολύ υπέρ της απόφασης να βγάλουν τον Postecoglou προπονητή του μήνα. Καταλαβαίνω ότι αυτά που περίμεναν ήταν απείρως καλύτερα. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε ότι η Tottenham θα μπει και θα έχει 10 βαθμούς σε 4 μάτς. Αλλά όταν ο Guardiola κάνει 4 στα 4, ρε φίλε, δεν με νοιάζει που ναι, είναι ο Guardiola, είναι στη City και είναι το απόλυτο φαβορί. Το βραβείο για αυτό το λόγο είναι, παιδιά. Έκανε ό,τι καλύτερο γινόταν η City. Προφανώς έκανε 4 στα 4. Τώρα, μάλλον υπάρχουν και άλλοι λόγοι όπως πάντα στην Premier League που δίνονται κάποια βραβεία. Οπότε, εντάξει, μπράβο στον Postecoglou. Εγώ να πω ότι ούτε με τη Manchester ήταν καλύτερη η Tottenham, ούτε με την. Με την Bournemouth βασικά τη έκατσε το παιχνίδι. Θα πω, ήταν καλύτερη, αλλά τη βοήθησε πολύ η εξέλιξη του παιχνιδιού. Να μην τα πολυλογώ, Παναγιώτη, ένα 28 Tottenham δεν υπάρχει για μένα. Ας κερδίσει 5-0. Η Sheffield δεν είναι για μένα το ίδιο ικανή με το. Δηλαδή, πιο πιθανό θεωρώ να πάω στην έκπληξη της Luton παρά στη Sheffield. Είναι πολύ κακή η Sheffield για την ώρα. Είναι όντως η δεύτερη χειρότερη ομάδα μαζί με την Luton. Θα πω ποια είναι η τρίτη και την έχω και σε σημείο παρακάτω. Στο West Ham Manchester City το άφησα επίτηδες απ' έξω γιατί είναι μια δύσκολη έδρα η West Ham. Είναι πάρα πολύ καλή. Και η City είναι και λίγο κοινική. Δηλαδή, άμα το πάρει, μια πονηρή επιλογή εδώ θα ήταν να πάμε στα πιο λίγα γκολ γιατί είναι καθαρά αμυντική ομάδα η West Ham του Μόγιες, αλλά είναι ψηλιασμένες και εδώ οι αποδόσεις. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Έχεις μια City η οποία έχει φάει γκολ από τη Fulham. Από αυτή τη Fulham. Και από την Sheffield. Μπράβο. Τι πιθανότητες έχει να μην φάει γκολ από τη West Ham? Γιατί, ρε φίλε, είναι φοβική ομάδα η West Ham. Δηλαδή, πιο εύκολο ήταν με μια φάση, γιατί το είχα ξαναναφέρει, είχα δώσει no goal το City Sheffield, άμα θυμάσαι, και είχαμε χάσει με τη Sheffield να περνάει 2 φορές στο κέντρο και να βάζει goal. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Απλά επειδή η West Ham δεν είναι Sheffield, θα δείξει και την ανάλογη περισσότερη προσοχή η City, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, καμιά φορά όταν παίζεις με πιο μεγάλο αντίπαλο, παράδειγμα, όταν έπαιζε το City Newcastle, είχα πει under εκεί πέρα. Και κάποιοι είχαν παραξενευτεί. Και τους λέω, παιδιά, όσο καλύτερη είναι η αντίπαλη ομάδα, πρέπει να δώσεις και την ανάλογη προσοχή στην άμυνα, έτσι. Δεν μπορείς να ανοίξεις το παιχνίδι όπως να είναι με την Newcastle. Οπότε πήγε κοινικά και το πήρε πολύ, πολύ με μικρό σκορ ο Guardiola. Κάτι τέτοιο βλέπω να κάνει και εδώ και το κάνει συνήθως με τη West Ham. Δηλαδή, η West Ham συνήθως παίζει εκείνες τις δύο ζώνες άμυνας και η City προσπαθεί με τα χίλια ζόρια, βάζει ένα γκολ και φεύγει. Κάπως έτσι θα είναι το παραμύθι και εδώ πέρα. Ειδικά εφόσον έχουν και οι δύο να παίξουν Ευρώπη μετά, θα έλεγα ότι απλά δεν βλέπω πολλά γκολ. Αλλά εμπιστεύεσαι να παίξεις under τη City? Δεν εμπιστεύεσαι? Όχι. Οπότε όχι. Πάμε πάλι σε μια λογική ότι καλύτερα πάσω παρά να χάσω κάτι που δεν θα μου αρέσει. Ναι. Ένα μάτς το οποίο είχα σημείο αλλά έμεινα εκτός είναι λόγω απόδοσης στο Aston Villa Crystal Palace. Είναι μάτς, παιδιά, που θεωρώ ότι ξεκινάει από το 1-1 και δίνω πρώτο λόγο στην Aston Villa. Και επειδή μου αρέσει σαν ομάδα και λόγω έδρας, θεωρώ καλό το 2-3 γκολ. Υπό προϋποθέσεις θα έλεγα και το γκολ καλό, αλλά σε αυτές τις αποδόσεις δεν με έκανε κάτι κλικ να το ρισκάρω. Είναι πολύ υπουλή ομάδα η Πάλας. Θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει ευκαιρίες. Άσοχη και over 1,5 ήθελα, αλλά όχι ρε Παναγιώτη κάτω από 1,65 που τα βλέπω. Ναι, δηλαδή, είναι χαμηλά η αλήθεια. Αν βρείτε στο live τη Βίλα να χάνει, ας πούμε, θα πιστέψω ότι γυρίζει σε μονότρεμα προς τη Βίλα. Ή άμα δούμε να είναι ένα 0 το μάτς και να μην έχει γκολ, θα έπαιρνα ένα γκολ στο live προς το τέλος. Αυτό σαν άποψη εδώ πέρα. Σημείο ξεκάθαρο έχω στο Wolves Liverpool. Πάω με το φαβορί, διπλό και over 1,5. Τι μια απόδοση για μένα, από 1,70 και πάνω. Οι Wolves
ήταν λανθασμένα πολύ καλή με τη Manchester. Δηλαδή, ήμασταν εμείς οι United πάρα πολύ κακοί και τους επιτρέψαμε να φανούν πολύ καλοί και δουλεμένοι. Παιδιά, είναι μια ομάδα η Wolves, η οποία είναι απλά πάρα πολύ γρήγορη στις αντιπιθέσεις. Ενδεχομένως όντως να έχει πρόβλημα η Liverpool με την αργή της άμυνα, αλλά επειδή θα δώσει και εδώ την προσοχή που είπα, νομίζω ότι η επίθεσή της μπορεί να κατατροπώσει την άμυνα της Wolves για τον ίδιο ακριβώς λόγο, επειδή είναι κακή. Ναι. Θεωρώ ότι αν η Liverpool βάλει νωρίς γκολ, εύκολα θα βάλει και δύο, μπορεί και τρίτο. Ναι. Αυτή την άποψη έχω. Τάσο, για το κομμάτι της Liverpool θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Με ρωτάγανε τα παιδιά μέσα στην εβδομάδα για το Europa League που συμμετέχει φέτος η Liverpool για κατάκτηση του τροπαίου και έλεγα ότι αυτό έχει να κάνει σε συνδυασμό με το αν η Liverpool τελικά θα μπορέσει να μπει στην τετράδα στην Premier League ή όχι. Διότι αν δεν τα καταφέρει, η κατάκτηση του Europa League αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία για να συμμετέχει του χρόνου στο Champions League. Η άποψή σου επί του θέματος? Η άποψή μου είναι ότι τη Liverpool έχω καταρχάς πολύ καλή άποψη. Την έχω δώσει ότι φέτος θα καταφέρει να μπει τετράδα και θα καταφέρει ίσως να ακολουθήσει και τη City στην κούρσα του πρωταθλήματος, απλά δεν ξέρω πόσο. Για το Europa League που λες, θεωρώ ότι είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί, ότι μπορεί να κατέβει. Στην κούρσα πρωταθλήματος να ακολουθήσει η Liverpool. Δεν το κατάλαβα αυτό. Για να ακολουθήσει η Liverpool την κούρσα του πρωταθλήματος, θα πρέπει να είναι κοντά στην Arsenal, όχι κοντά στην Arsenal. Α, γι' αυτό δεν το κατάλαβες. Έχεις μπερδέψει λίγο κάποια πράγματα. Α, γι' αυτό δεν το κατάλαβες. Λόγω των αρσεναλικών συναισθημάτων, δεν το κατάλαβε. Βλέπω ότι είμαστε και πολύ αρσεναλικοί εδώ στο chat και χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι, μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Είμαστε πολύ τελικά. Παναγιώτη, σου είπαμε κιόλα και νομίζω συμφώνησε την προηγούμενη φορά ότι και την United που είμαστε κακοί δεν άξιζε να την κερδίσει. Το χ θα ήταν πιο δίκαιο. Δεν θα πω καθόλου, ρε φιλέ. Σημασία έχει όμω ότι στο τέλο το κοντέρ έγραψε 3-1 και ότι μετά από ένα μήνα, μη σου πω 20 μέρε, θα σου πω μετά από ένα μήνα. Άντε δύο, κανένας δεν θα θυμάται πώς ήρθε αυτό το 3-1. Όλοι θα βλέπουν το αποτέλεσμα και θα λένε 3-1. Τέλος. Γι' αυτό σου λέω, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πήρε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, επειδή σε διέκοψα όμως, απλά θα πω εδώ το ίδιο που θα πούμε. Λένε και για Newcastle τα παιδιά. Θα φτάσω και σε αυτό. Για τον Νίκο που ρωτάει για το Newcastle στα ευρωπαϊκά, το είπαμε Νίκο, περίμενα εξ αρχής κακή, χειρότερη την Newcastle, με δικαίωσε. Ήταν πολύ κακή, ειδικά με την Brighton. Με την Brighton έχασε με κατεβασμένα χέρια, παιδιά. Ήταν ανήμπορη να αντιδράσει μες στον αγώνα, τόσο κακή εικόνα. Και αυτό να ξέρετε, να φοβάστε την Brighton όταν πιάνει η ψυχολογία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μια ομάδα σαν την Newcastle την έκανε να ήθελε να παρατήσει τον αγώνα. Της δίνω ελπίδες, απλά. Είναι πολύ δύσκολος ο όμιλος, όπως λες και εσύ. Έχει απειρία η Newcastle και δεν έχει βάθος στο ρόστερ. Είναι και ο λόγος που δεν μπορώ να τη δω να μπαίνει πολύ δυνατά στο πρωτάθλημα και να κάνει τα περσινά μεγάλα νούμερα. Η Dortmund, συμφωνώ, Νίκο, είναι κακή. Είναι κακή και εγώ θεωρώ ότι άμα έλεγα παίζουμε μια τέταρτη σε αυτόν τον όμιλο θα ήταν η Dortmund και να δω πώς θα πάνε οι υπόλοιποι. Για την Paris δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι η Paris, επειδή πήρε πιο μικρού βεληνικούς παίχτες, ίσως κάνει και πιο σοβαρή δουλειά. Γιατί, μην λέμε ψέματα, ήταν λίγο τσιρκολίκι το όλο θέμα με τους superstar. Οπότε, νομίζω ότι σε εκείνο τον όμιλο καλύτερα να περιμένουμε να δούμε τα πρώτα δύο μάτς. Μακραίνω όμως, και επειδή πιέζει ο χρόνος, να συνεχίσω λίγο να πω, Παναγιώτη, τα σημεία καλύτερα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είπαμε Liverpool διπλό και over 1,5 σε αποδόσεις, ειδικά και στο live μπορείτε να τη βρείτε και σε καλύτερη απόδοση, θεωρώ, αν δεν σκοράρει πολύ γρήγορα. Για την Aston Villa σας είπα τη γνώμη μου τι μπορείτε να κάνετε στο live. Δεν έχω σημείο ούτε από το Manchester Brighton, γιατί είμαι πάρα πολύ άσχημα, είναι πολύ άσχημη η άποψη που έχω για την ομάδα μου και θέλω να δω αν θα υπάρχει βελτίωση μετά τη διακοπή. Δεν τολμάω να πάρω τίποτα σε αυτό το match. Δεν θα μου κάνει καμιά εντύπωση ό,τι και να γίνει, ακόμη και εύκολο διπλό να έρθει. Απλά επειδή είναι και το match με την Bayern μεσοβδόμαδα και νομίζω ότι δεν μπορώ να στηρίξω την ομάδα μου σε τίποτα, ούτε καν σε άσοχη. Αν έπρεπε κάτι να πάρεις οπωσδήποτε, Τάσο, τι θα έπαιρνες, με ένα σημείο. Να πάρω το άσοχη και over 1,5, ότι ξέρεις θα μπούμε και θα ανακάμψουμε και θα θέλουν να αποδείξουν οι παίκτες στην καζούρα που ακούνε πράγματα. Αλλά επειδή είναι το μάτς με την Bayern και επειδή ξέρω ότι είναι ικανή να κάνει η Brighton αν πιάσει η απόδοση, δεν θα το ακουμπήσω, φίλε, καθόλου, σε τίποτα. Δεν ξέρω αν μετράει. Αν έπρεπε με το Στανιό να πάρω κάτι σε αυτό το μάτς, θα πρέπει να διπλώ. Με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, έτσι. Όχι σε αυτή την απόδοση.
Αν ήταν πιο καλή. Συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό συμφωνώ. Θεωρώ ότι η Brighton αυτή τη στιγμή παίζει ένα κλικ πιο γρήγορο ποδόσφαιρο από ό,τι παίζει η Manchester United. Σίγουρα, σίγουρα. Φίλε, η United, το είπαμε και πριν, πρέπει να περιμένουμε σίγουρα 7-8 μάτς, γιατί και πέρσι ήταν πολύ κακή στα πρώτα μάτς. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει στην προετοιμασία ο Ten Hag. Ήταν πολύ κακή. Άμα θυμάστε, τρώγαμε κάτι 4 από Brentford. Και πού φτάσαμε στο τέλος, η Manchester να βγει εύκολα σχετικά στην τετράδα και η Liverpool να βγει έκτη, ναι. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι εξάρτητο αυτό. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τη φύση της Premier League. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά είναι ένα πρωτάθλημα, είναι ένας μαραθώνιος. Δεν είναι τίποτα δεδομένο από τις πρώτες αγωνιστικές. Οπότε έχεις δίκιο. Επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο ακόμα μπροστά, πάμε να συνεχίσουμε. Να τα κλείσω. Οπότε, περνάω στο επόμενο σημείο μου που είναι η Newcastle. Γι' αυτό σας είπα να περιμένετε για τη Newcastle. Είναι η Newcastle γιατί, παιδιά, είναι τόσο άσχημα τα αποτελέσματά της που είναι η ώρα να αποδείξει, άσχετα με το ότι παίζει και η Ευρώπη μεσοβδόματα. Η Brentford δεν λέω ότι είναι βολική ομάδα γι' αυτό και επίσης είναι πάρα πολύ άσχημο το 1.55. Εγώ εδώ μου αρέσει πάρα πολύ το άσο και άντερ 4.5, γιατί η Newcastle είναι μια ομάδα που μπορεί να γίνει πολύ κοινική, να πάρει ένα μάτς δηλαδή στο 1-0 και να το κρατήσει, γιατί όντως πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή αμυντικά, φέτος μπάζει πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι ένα πράγμα που δούλεψε στην διακοπή ο Χάουι είναι ξανά να επανέλθει εκείνος ο κινησμός που υπήρχε στη Newcastle. Δηλαδή να βελτιώσει την άμυνά της, το αμυντικό transition και περισσότερο το μυαλό της, γιατί φαίνεται ότι είναι αποδιοργανωμένη η ομάδα. Άσο και άντρε 4,5 εδώ, παιδιά, βρήκα σε διπλασιασμό. Πάρα πολύ καλή απόδοση για μένα. Η Brentford είναι μια ομάδα που και αυτή πάει τα μάτς σε λίγα γκολ, αν θέλει να παίξει τεχνικά και πιστεύω θα, τακτικά, συγγνώμη. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ τακτικό παιχνίδι, που όμως θα το πάρει η Newcastle και θα πάρει την ψυχολογία που θέλει για να ανέβει. Αυτό εδώ από μένα. Επόμενο σημείο μου είναι στο Bournemouth Chelsea. Θα πάρω το διπλό της Chelsea. Πολλοί μπορεί να παραξενευτούν, αλλά παιδιά, η Bournemouth είναι πολύ κακή. Αμυντικά είναι πάρα πολύ κακή. Έχασε, δηλαδή και το 0-2 από την Tottenham με έκανε πιο πολύ να πω «Α, δεν της δίνω χαΐρι φέτος της Bournemouth». Η Chelsea δεν παίρνει αποτελέσματα, αλλά είναι παιδιά πάρα πολύ καλή σε πολλές στατιστικές κατηγορίες, που σημαίνει ότι όντως ο Ποκετίνο κάνει δουλειά. Με τη Liverpool ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω ότι επειδή έχει μικρό μέσο ηλικίας πλέον, είναι ομάδα ψυχολογίας. Δηλαδή, άμα τη πάει καλά το μάτς στην αρχή, μπορεί εύκολα να πάρει διπλό και να δικαιολογήσει αυτή την απόδοση πάνω στο 1,80 που λέμε. Δηλαδή, για πρώτη φορά λέω 1,80, ναι, θα το πάρω διπλό Chelsea. Θα το έπαιρνα. Οπότε διπλό εδώ πέρα από μένα. Στο Everton Arsenal δεν έχω σημείο, το αφήνω εκτός γιατί η Arsenal έχει την Ευρώπη, δεν μου αρέσει με τίποτα το 1.53 και εδώ να πω απλά μικρά στατιστικά, η Arsenal, παιδιά, δεν κερδίζει με τίποτα μέσα στην Everton. Τα τελευταία έχει να κερδίσει από το 2017 μέσα στην Everton. Πολύ κακή παράδοση, πολύ κακή παράδοση. Από το 2017, εδώ δηλαδή θα έλεγα με άμυνα, ίσως πάω στην κόντρα για Everton, αλλά θα το έκανα μόνο με αμυντικό σενάριο, δηλαδή άσοχη και να το κρατήσει στο under, ας πούμε. Μια μεγάλη απόδοση, άμα ήθελε κάποιος να βάλει σε ένα δελτίο. Υπενθυμίζω αυτό εγώ, για να ενισχύσω αυτό που λες, ότι η Arsenal επιστρέφει στους ομίλους του Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια και είναι σχεδόν αδύνατο να μην δείξει, να μην ρίξει βάρος και στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έτσι. Ακριβώς. Οπότε τα παιχνίδια της θέλουν πάρα πολύ προσοχή πριν και μετά τα παιχνίδια στο Champions League. Συμφωνώ πάρα πολύ. Και Παναγιώτη, κλείνω, επειδή ρώτησαν τα παιδιά κιόλας για την Burnley. Παιδιά, η Burnley, είδα και εσύ ότι την έδωσες ήδη να πέσει, νομίζω. Ναι, είναι ένα από τα βασικά μου μακροχρόνια στοιχήματα φέτος, το να πέσει στο 3.75, ρε φίλε μου, έκανε τρομερή εντύπωση, ας πούμε, η απόδοση. Ισχύει. Συνεχίζουν να τη δίνουν φαβορή για σωτηρία. Αλλά το είπα στην προηγούμενη φορά, άμα θυμάστε, έχω δώσει την Burnley δύο φορές να έχουν γκολ τα παιχνίδια της. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Απλά με τι, με το ενδεχόμενο να εκτεθούμε μήπως και ο Κομπανί αποφάσισε να παίξει άμυνα. Είπαμε ότι θα προσπαθήσει με επίθεση να παίξει. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και στα τρία μάτς. Μιλάμε, μπορεί να φάει τρία γκολ από οποιαδήποτε ομάδα έτσι όπως παίζει. Και το σημείο μου εδώ πέρα, που δεν παίζω εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα, είναι το γκολ. Γιατί θεωρώ ότι είναι ικανή και να βάλει και να φάει πάρα πολύ εύκολα μέσα στην Νότιχαμ. Νομίζω ότι ξεκινάει το μάτς από το 1-1 και όπου πάμε. Ανάλογα με το τι θα αποφασίσει να κάνει η Μπέρλι. Θα το δω, βέβαια, είναι χρήσιμο για κάποιο συμπέρασμα. Να δω άμα θα συνεχίσει να παίζει αλλοπρόσαλα σε ένα πολύ γρήγορο τέμπο.
Αλλά εγώ εδώ πέρα περιμένω γκολ. Και άμα δεν αρέσει σε κάποιους όπως και σε μένα το 1.75 στο γκολ-γκολ, παιδιά, νομίζω μέσα στην εξέλιξη του αγώνα σίγουρα θα βρείτε κάτι καλύτερο στα γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Απλά σας εξηγώ ποια είναι η εικόνα της Μπέρλι μέσα σε αυτό. Πριν τελειώσω... Το αυτό, Τάσο, είναι Δευτέρα βράδυ 10 παρατέταρτο, έτσι. Ναι, ναι, Δευτέρα βράδυ. Εκτός ροής των υπόλοιπων παιχνιδιών, από μόνο του λοιπόν θα μπορέσει να μας δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούμε και μαζί του στο live, πιθανότατα και στο Telegram το βράδυ της Δευτέρας. Εδώ τώρα που μιας και είπες και το Telegram, απλά να θυμίσω σε όλους ότι μπορείτε να μπείτε μέσα κάτω στο link της περιγραφής, υπάρχει το Telegram μας, εκεί πέρα αποστάρουμε διάφορα πράγματα. Την ώρα της εκπομπής, παιδιά, αποστάρω σημαντικά πράγματα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Πριν κλείσω, εγώ ξαναλέω ότι έχω ποστάρει το link από τα podcast μου για κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται να δει με μια πιο επαγγελματική οπτική το στοίχημα. Μπορεί να επωφεληθεί πολλά από τα podcast που έχουμε πει, γιατί πολλά πράγματα τα λέμε και εδώ πέρα, αλλά εκεί πέρα τα λέω λίγο εκτενέστερα. Και επίσης για τους πορωμένους με την Premier σαν και εμάς, έχω ένα μικρό διαγωνισμό στο Twitter. Έχω ποστάρει το link από το tweet μου, στο οποίο κάνουμε ένα διαγωνισμό για να προβλέψουμε την καλύτερη, τους πρώτους τέσσερις βασικά της Premier League. Μπορείτε να μπείτε και να αφήσετε ένα σχόλιο 1, 2, 3, 4 στις θέσεις που πιστεύετε ότι θα λήξουν φέτος στην Premier League. Και για τους νικητές που θα βρουν ακριβώς την τετράδα, δίνω δώρο μια συνδρομή μου για το Euro και το Copa America που θα έχει το καλοκαίρι. Αν κάποιος καταφέρει να το βρει. Αν δεν το καταφέρει κανένας και δούμε καμιά τετράδα που δεν την βρήκε κανένας στα σχόλια, θα κάνω κάποια κληροσούλα για αυτόν που ήταν πιο κοντά. Πολύ ωραία. Άσο, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο με επιλογές. Αναφέρω εντάχει εγώ τις δικές μου για να αναφέρεις και εσύ τις δικές σου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, Huddersfield Rotherham άσο στο 1.85, Caen Saint-Étienne over 2.5 στο 1.88, Sirius Varbergs πρώτη κατηγορία Σουηδίας άσο και over 1.5 στο 1.70. Αυτά είναι για αύριο. ΑΕΚ Ολυμπιακός Χ2 στο 1.70 για το βράδυ της Κυριακής. Και επαναλαμβάνω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στο Telegram βρίσκεται κάτω ακριβώς από το βίντεο στην περιγραφή. Μπαίνετε και βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου επιλογές live και pre-game από μένα. Οι επιλογές του Τάσου, οι τέσσερις, είναι ποιες, Τάσο? Οι δικές μου επιλογές είναι διπλό και over 1.5 στην Liverpool, Nottingham Burnley goal-goal, άσο και άντερ 4.5 στην Newcastle. Και το τελευταίο είπαμε, δεν έχω βάλει την Aston Villa το άσοχη και over 1.5 αν το βρείτε μέσα στο live κάποια στιγμή. Και τελευταίο σημείο, το διπλό της Chelsea, σε αποδόσεις από 1.80 και πάνω βέβαια. Φίλε μου, για το μάτι της Wolfsburg με την Union που λες, δεν έχω κάποια άποψη. Έχω κακή άποψη για την Union, αν αυτό σε ενδιαφέρει. Κάτι παραπάνω, όχι, στατιστικά... Και αυτή η Champions League φέτος μετά, για πρώτη φορά, έτσι. Καλά φίλε, αυτό ήταν πονεμένη ιστορία. Πέρσι, λόγω κάποιων expected stats, γενικά ο κόσμος να ξέρει ότι παίζουμε με βάση τα expected stats, μακροχρόνιες επιλογές και με μια στατιστική ανάλυση που κάνουμε στις ομάδες, η Union πέρσι ήταν μαζί με τη Fulham οι δύο πιο κολόφαρδες ομάδες που υπήρχαν στην Ευρώπη. Τα expected stats τους ήταν για να βγουν σχεδόν εκτός δεκάδας και κατάφεραν να τερματίσουν. Η Union, φαντάσου, βγήκε Champions League, μια ομάδα που άξιζε να είναι ένατη στην Bundesliga βάσει στατιστικών μόνο, έτσι. Γιατί ναι, είπαμε μόνο τα στατιστικά δεν παίζουν. Μπορεί κάποιος να κάνει το θαύμα και όντως η Union, παιδιά, κέρδιζε όλα τα παιχνίδια ενώ ήταν χειρότερη σε όλα τα στατιστικά των αγώνων. Ναι. Οπότε, από τα παράδοξα της υπόθεσης. Τα παράδοξα, ναι, που τυχαίνουν φυσικά. Έτσι. Λοιπόν, σε μακροχρόνια. Ανακεφαλαιώνουμε λοιπόν επιλογές. Μπαίνετε bet προγνωστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και στο Telegram και στα social media όπου τρέχουν διάφορες προσφορές. Σήμερα μπαίνετε στο Instagram του bet προγνωστικά. Τρέχει μια πολύ δυνατή προσφορά, μην τη χάσετε, θα τρέχει για όλο το Σαββατοκύριακο. Μπείτε μέσα, αξίζει τον κόπο να ασχοληθείτε. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για το Telegram σε καθημερινή βάση από εδώ την επόμενη Παρασκευή στις 8 και κλείνουμε με μια καταγγελία. Μένετε συντονισμένοι στο Marmita Sports, ακολουθούν οι υπόλοιπες εκπομπές. Ρε φίλε, ο Χατζινάκος έχει βάλει εκπομπή 12 η ώρα το βράδυ, η χοντρή του μεσονικτίου και εμένα με έχει απ' έξω. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν είναι σκάνδαλο, δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Καταγγέλλω δημόσια αυτό εδώ το πράγμα που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμείς χτίζουμε τζάμπα κορμί όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, για να μας πετάξει ο Χατζινάκος. Οι επενδύσεις δεν βγαίνουν όλες. Ντροπή, 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 ντροπή. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλά κέρδη, παιδιά. Καλές επιτυχίες, να είστε καλά όλοι κέρδη, καλά. Καλή συνέχεια.